Σαν τσαρδί, καλό είναι. Σαν σπίτι έχει τα προβληματάκια του. Μπα, δεν μας αρέσει τίποτα. Όχι, πώς. Πάλι καλά. Η τύχη, ας πούμε, είναι πολύ ωραία. Εξαιρετική, θα έλεγα. Και τα πατώματα, άψογα. Δεν το ξέραμε να κοτσάρουμε μπανιέρα και μπιντέ στη μέση για να το κάνουμε του γούστου σας. Α, μην το λέτε, μην το λέτε. Μια μπανιέρα θα ήταν ό,τι πρέπει για να ξεπλύνει το κίτς που κουβαλάτε εδώ και χρόνια τώρα. Κίτς, ε! Κίτς! Όχι, όχι, όχι! Όχι! Θα είμαστε μόνοι μας. Ναι, ο Λάμπης αργήσει να έρθει. Και αν έρθει ξαφνικά, τι κάνουμε. Σου λέω, θα αργήσει πολύ. Και πώς είσαι έτσι σίγουρη. Αφού χωρίσαμε. Όπα! Τι ίδια έκανε και αυτός όταν του το είπα. Γιατί πουλάκι μου. Γιατί πουλάκι του. Αυτό μόνο βρήκε να πει ο Λεχρήτης. Ναι, και μετά άσπρισε, κοκκίνησε, μπλάβησε, χέστηκε πάνω του, σας λέω. Και γιατί παιδάκι μου το πέταξε με στα μούτρα του ανυποψίας του. Άριστα έπραξε, χρυσό μου. Τους άντρες πρέπει να τους πιάνεις εξαπίνης για να τους ελέγχεις. Ναι. Ναι. Έχεις πέσει μάλιστα, Διάνα, αν η πρώτη κουβέντα που θα βγάλουν από το ηλίθιο στόμα τους είναι κάτι σαν το πνίξιμο του βατράχου. Αυτό ακριβώς έκανε. Σπλάτς και μετά άρχισε τα δεν ξέρω, θα δούμε. Οι συνθήκες δεν έχουν οριμάσει ακόμα. Χρειάζεται ψύχρεμη θεώρηση των πραγμάτων και βαθιά συνείδηση των νέων συνθήκων. Ναι, κάτι τέτοια μου έλεγε. Αλλά μου είπε και κάτι άλλο που δεν κατάλαβα αν έπρεπε να κλάψω ή να βελάξω από το κλάμα. Η ταπεινή μου γνώμη, άρχισε το βέλαγμα. Η πρώτη νότα είναι μου. Έλα! Δεν θέλω ή το πάθεις, θα πάω να τον βρω εγώ. Θα ψαρέψω εγώ το ροφό που έκανα γιαγιό. Να δω τι σκατά έχει μέσα στο μυαλό του. Όχι, κυρία Ντένι, μην μπλέξουμε τα πράγματα. Αφήστε, μην καταλάβει και η ραβωνιάρα του τίποτα. Αλήθεια, αυτή η δικηγόρος άνευ χαρτοφυλακίου και λοιπόν προσόντων, τι κάνει. Το μαλάκα. Τον απόλυτο μαλάκα όμως. Μου γυρίζει τσοκαρία εδώ μέσα, λες και είναι σπίτι της. Και νομίζω ότι βγάλαμε μια νομική για να δουλέψει εμένα πια. Αυτή. Αυτή που ακούει νομική και νομίζω ότι είναι ξενυχτάδικο στον μπουρνάζι. Ναι, Ερικά, μου το είπε και αυτό, μου το είπε και αυτό μια μέρα και κόντεψα να φάω τα δικόγραφα. Τι, ο κύριος, στο μπάνιο, κάνει κούρα υγείας και μορφιάς. Ναι, μας έχει βλέψει δύο τα σμαθάνη. Ερικά μου, σε κλείνω, μάλλον το κνόδαλο θα είναι. Ναι, θα περιμένω να κατέβει το αίμα το κεφάλι μου και μετά θα τις ανοίξω. Ευχαριστώ, θα τη χρειαστώ. Γεια σου, Χρυσό. Γεια σας, κυρία Μανκορά. Πώς από εδώ. Εγώ πώς από εδώ, εσύ πώς από εδώ. Αλλά ξέχασα, τα κρύβεσαι πάλι από κανένα πελάτη σου. Αλλά μη στεναχωριέσαι, Χρυσό μου. Αυτά έχουν οι χασοδίκες. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Νιάτα, ομορφιά, μέλλον. Να σκοτώνω όσο το δίποτα στο πορτοράφτη για την 8η πλαστική. Ο γιος μου που είναι. Και να μην μου πετυχαίνει κιόλας. Κωνσταντίνε, δεν είναι εδώ κανείς. Πώς δεν είναι. Τι το έλα, γόρι μου. Έλα να κρατήσει παρέα στην κυρία Μαρκορά. Έχετε τόσα πολλά να πείτε στην κοινή σας γλώσσα. Εγώ σας αφήνω. Να πήγαινε, Χρυσό μου, γιατί θα λυσάξουν οι δόλοι οι βαρυπινίτες σου. Κάθε Τρίτη δεν είναι το happy hour με τη Μίνα. Σιχτήρ, σαν μια μύδι. Μίνα! Α! Άξι. Πού πήγε? Είχε αφήσει δύο πελάτες στο πεζοδρόμιο και έφυγε τρέχοντας, μη χάσει τη βίζιτα. Πάλι πλακωθήκατε? Μα τι έχουμε να χωρίσουμε εκτός από σένα. Αλήθεια, πότε θα χωρίσετε? Ντένι, πάλι τα ίδια θα αρχίσουμε. Χώρισε εσύ με την κυρία να αρχίσουμε, αλλά. Ντένι, κάτι λένε για επαναφορά της θανατικής ποινής. Αν σου λέει κάτι, είμαι στην επιτροπή. Ρε αγόρι μου, είναι αμαρτία να νομίζεις ότι στο πρόσωπο της κυρίας Αγγελοπούλου έχεις βρει το μισό σου μήλο. Ή μάλλον για την περίπτωσή της, το μισό σου λεμόνι. Ντένι. Σου υπενθυμίζω ότι έχω διπλή ψήφο στην Επιτροπή. Μα βρε αγόρι μου, πότε θα τακτοποιηθείς. Εντάξει, επαγγελματικά το πήρα απόφαση. Πρώτα θα καταργηθεί το θέατρο και μετά θα ανεβάσεις εσύ την Αντιγόνη. Δεν επηρεάζω και πολλά μέλη της Επιτροπής. Αλλά τουλάχιστον έκανες οικογένεια. Πάμε σαν άλλοτε, στο μακρινό τα κρόγια. Με βρίσκες μια κοπέλα όμορφη.
Πονόψυχη, λογική, κάτι σαν τη Μανούλα. Κι που στέκονται οι βράχοι. Για να μην πηγαίνουμε τόσο μακριά, μία σαν τη Μαρίνα. Και φίλο. Τι είπες? Καλά, μη θυμώνεις, είπα μία σαν. Σαν να μου φαίνεται ότι οι υποψίες μου ότι τα έχεις χάσει είναι βάσιμες. Μα πώς το διάλος πέρασε από το μυαλό ότι μη εγώ... Μη θυμώνεις, αγόρι μου. Μυαλό είναι, περνάνε διάφορα. Όπως μια σφαίρα θα ρηπίνει. Κωνσταντίνε, έτσι. Γι' αυτό η καταιγίδα της Ερή μου. Είναι σαν τάμε εδώ. Καλημέρα, Φλωράς. Βλέπω κουβαλάς πάλι. Μη στεναχωριέσαι, χρυσό μου. Κι όπου να είναι θα ξεκουραστείς κι εσύ. Θα σε κουβαλήσουν άλλοι. Εμένα μου όλοι τουλάχιστον θα με θάψουνε. Και με τον ηφικό μου. Ενώ εσένα θα σε κάψουνε για να μην ξεβρικολακιάσεις. Χαίρομαι που βρήκε μια παρέα την άλλη. Εγώ σας αφήνω. Δεν μας αφήνεις αν δεν μιλήσουμε για το γάμο σου. Καλά σου λέει η μάνα σου. Παντρέψε επιτέλους να πάρουμε κι εμείς σειρά. Μόρδε, με παρατάτε κι δυο. Άιντε από εκεί. Τα βατζίδες στο κεφάλι μου. Φλωράς, τον άκουσες? Καλέ που τα μάθει αυτά. Άκου τα βατζίδες. Αυτός παιδί μου ήτανε να μην αρχίσει να κυκλοφορεί. Θα τον δεις που σε λίγο θα πει και σκατά. Και αυτό δεν είναι τίποτα, μην πει τίποτα χειρότερο. Τι να πει ο Τζούντζες, αλλά έννοια σου και δεν την ξέρει καλά την τέννη. Δηλαδή δεν καταλάβατε τίποτα? Απολύτως, σαν να πήρα συνέντευξη από το Βέλτσο. Αφήστε, μην τον πιέζουμε. Θα δω κι εγώ τι θα μου πει απόψε. Θα βρεθείτε. Θα πάμε σινεμά. Θα έρθει βέβαια και ο Τόλης για να μην καρφωνόμαστε. Ποια θα δείτε? Το Μεσάνυχτα στον κήπο του καλού και του κακού. Α, ναι. Υπέροχη ταινία. Πολύ αναζωογονητική. Τόσο καλή, ε! Αφού σου λέω, ένιωσα άλλος άνθρωπος όταν ξύπνησα. You know, this is really for people over 21. Oh, he is. He just forgot his ID. Μουστάσου, μουστάσου, πρόσεχε. Αυτό, κοίτα, αυτό, πρόσεξε αυτό το πράγμα. Το βλέπω. Και σταμάτα να τρως. Πρόσεχε. Πρόσεξε, τι της λέει. Γιατί της το λέει. Γιατί της το λέει, γιατί... I got some information for Garvey. Με συγχωρείτε. Αλίμονο, χαρά μου. Τι φοράς, κάνε. Πρόσεξε τώρα, εδώ πρόσεξε τώρα πόσο απλά της ανακοινώνει τον έρωτά του. Τι έγινε, παλικάρι μου, θα τη χαρούμε καθόλου την ταινία τώρα? Έλα, έλα, μην το μαλώνεις, υπάρχει λόγο. Τι φτάνει δηλαδή που βρήκα δύο ώρες να ξεφύγω από το κομμάτι σου? Στο σπίτι δηλαδή, τι θα γίνει, θα μου τις σχέσετε κι αυτές? Υπομονή, παιδί μου, υπομονή. Υπομονή, παιδί μου, υπομονή. Ορίστε εκεί, ηχό των γεγονότων. Τι υπομονή, ρε, μου το έχει κάνει το σπίτι βαρελάδικο. Χωρισμένη. Δεν γιορτάζουμε ποτέ. Μη λες πως δεν το ξέρεις. Γι' αυτό λουλούδια και ευχές δεν θέλω να μου φέρει. Γιατί, αγόρι μου, γιατί τι σου χρωστάω, λεβέντη μου? Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ, το λέει και η Άτζελα. Η Άτζελα, ρε ηλίθιε, παίρνει 800 καφετιά το βράδυ για να μην γιορτάζει ποτέ. Εσύ μη σου πω ότι έχεις πάρει. Μη λες πως δεν το ξέρεις. Μα πού να ξέρεις, είσαι ανάποδα, σκάσε, ρε. Γι' αυτό λουλούδια και ευχές εμένα μη μου στέλνει. Ποια λουλούδια και ευχές, ρε Ρωσοπόντι, εκλασμένος έχει. Οι χωρισμένοι ζουνε πάντα. Σκάσε. Με το χθες. Σκάσε, είπα! Και μη σε ξανακούσω να πεις τραγούδια χωρισμένους, θα σου φάω το λαρίκι, ξηγηθήκαμε. Ξηγηθήκαμε. Άντε ξεράνω τώρα μέσα και κλείς το δωρημάδι. Χωρίσαμε ένα δίληνο. Δεν υποφέρεσαι. Με δάκρυα στα μάτια. Η αγάπη μας ήταν γραπτό. Να γίνει σκάσε, δυο κομμάτια. Σκάσε ρε, σκάσε ρε πάνω θέματα. Να κοιμηθούμε παρέιτσα. Μωράς στο διάλο από εδώ που θα κοιμηθούμε και παρέιτσα, Πετροφάγε. Και εσύ μαζί της, μπρούτε. Χριστέ μου, τι ακούω, λοιπόν, άκου να δεις. Πάω να κλείσω τα ματάκια μου. Μη σε ξανακούσω να βγάλεις κιχ. Μη σε ξανακούσω να πεις λέξη ή παράγωγο του χωρισμού. Θα σε κλάψει όλο το κοπανάκι τριφυλίας. Γκέγκε! Γκέγκε. Μες στο διάλο από εδώ που θα μπεις και γκέγκε. Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από τον άλλον. Να το ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα. Με ποιο δικαίωμα σε πήρα από μένα. Με ποιο δικαίωμα. Δεν το λέει. Τι είναι παράγωγο? Πες μ' αγόρι μου,
Πες μου, αστέρι μου, πες μου μισού και σ' αρέσει. Πες μου, υπάρχει κανείς τρόπος να γλιτώσω από σένα. Πες μου το όνομα αυτού του πούστη που μου πήρε το μαρινάκι και εγώ θα φύγω για πάντα. Γιατί, Χριστέ μου, με βάζεις σε τέτοιους πειράγματος. Μόνο το όνομά του! Σου είπα, ρε, δεν ξέρω. Άι, παράτα με! Καλά. Καλά. Εγώ πάω μια βόλτα να ξεθολώσω. Θα πάρεις και το διαβατήριο μαζί. Και κοίταξε να δεις, μην κλειδώσεις να μην σε ξυπνάω. Αλλιώς θα τη σπάσω! Έλα, ποιος θα είναι τώρα? Εμένα, ρωτάς, σπίτι σου είναι. Α, ο Λάμπης. Κοίτα ψυχραιμία. Α, ο Λάμπης. Λες και λέει, α, η πίτσας. Άκου το μωρό, τον καημένο. Α, τον καημένο, τον καημένο, βέβαια. Έτσι αρχίζουν όλα από τη λύπηση και μετά... Και για να έχουμε καλό ρωτήμα, τι θέλει αυτός εδώ, Τι θέλει αυτός εδώ? Θα μας έφερε το δώρο του γάμου, μην το φέρνει στην εκκλησία. Α, κάνουμε και χιούμορ, κάνουμε και χιούμορ, αλλά δεν θέλει κανείς άλλος, εγώ φταίω που σου έδωσα να διαβάσεις Oscar Wilde και πού πας, παιδάκι μου? Να το ανοίξω. Τι να το κάνεις? Να το ανοίξω, θα σπάσει την πόρτα. Να το σπάσει. Δεν θα είσαι με τα καλά σου, 7 φορές την έχω αλλάξει την πόρτα. Κι εγώ τι θα κάνω τώρα? Στην κουζίνα. Στην κουζίνα! Στην κουζίνα! Εγώ στην κουζίνα! Έλα, παιδί μου, θα τον διώξω σε λιγάκι! Σε λιγάκι, μην το ξεπεράσουμε! Πήγαινε και σου λέω, στα 5 λεπτά τον έχω ξεπετάξει! Α, θα τον ξεπετάξεις κιόλα, θα τον ξεπετάξεις! Έρχομαι, Λάμπη μου! Τώρα τα μου είναι απαραίτητα! Όχι, πες μου, τα μου είναι απαραίτητα! Μαρινάκι μου, μαρινάκι μου, μαρινάκι μου! Ηρέμησε, Αγόρι μου, έτσι με λέγες, πάρα το θυμάσαι. Είσαι και πρωτότυπο, κυρία μου, ψώσου τα ίδια, καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα, καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα, σκάτα! Κι άκου να σου πω, πήγαινε μέσα να τον ηρεμήσω για να πέσει το καλό, γιατί κι ας τις στέλνεις μου, γιατί θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα, θα τα σπάσω! Ευκαιρία να επιτεθείς και στο κακό σου γούστο! Αϊ! Αϊ! Το κεφάλι με έχει χτυπήσει. Έλα, Βρελάβη μου, άστο τα καβραδιάτικα. Έλα, πήγαινε να κοιμηθείς. Πάμε να κοιμηθούμε μαζί. Μην τολμήσεις, ξέχνα την τραγωνή. Εκεί στο κρεβάτι. Εκεί στο κρεβάτι θα τα ξαναβρούμε όλα, ε! Εκεί δεν τα λύναμε όλα όταν τσακωνόμαστε, ε! Έλα, Βρελάβη μου, αυτά τελείωσαν. Πάλε πια. Έλα, σήκω να σε πάω στον τόλι. Γιατί σε τύφλα. Τύφλα, εγώ. Λάμπη μου. Ώστε τα λύνατε όλα στο κρεβάτι, ε! Σε παρακαλώ! Και εμείς γιατί όταν τσακωνόμαστε, είμαστε όλοι! Σήκω ένα παιδάκι μου, φύγε! Να φύγω! Να φύγω και να σε αφήσω μόνοι μαζί! Δεν θα είσαι καλά, εγώ δεν πάω πουθενά! Απάνω του θα χάσω! Έλα, βρε αγάπη μου, δεν το βλέπεις τι κατάσταση είναι! Σήκω να φύγεις! Και τι να το κάνεις! Τι να το κάνω! Δεν το κοιμήσω, τι να το κάνω! Έλα, βρε αγάπη μου, έλα! Πήγαινε, δεν τον βλέπεις πώς είναι, δεν τον λυπάσαι! Και εμένα ποιος θα με λυπηθεί, δηλαδή, ε! Ποιος θα με λυπηθεί εμένα! Μα σιγάρε αγρίκα θα μου σπάσει την πόρτα! Έμεινε μαζί του, το καταλαβαίνεις! Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω! Έμεινε μαζί του! Α, δεν το πιστεύω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα οι δυο μας, εγώ δεν ξέρω τι κάνουνε! Ουίσκι έχεις. Να σου πω, έχει διαρρεύσει την αγορά ότι φτιάχνω καλό πατσά. Και να της λέει όλος ότι όλα τα λύνανε στο κρεβάτι! Και να έχω για τη δικιά σου, λέει συνέχεια, μωράκι μου και μωράκι μου! Και ενώ εγώ τόλμη μου δεν διαμαρτυρήθηκα καθόλου! Κύχνε να έβγαλα, έφαγα και χαστούκι. Μπορεί καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα. Καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα. Σκατά! Τι θες από τη ζωή μου, νυχτιάτικα, καλέ μου άνθρωπε, τι θες? Ουίσκι έχεις? Νεύρα έχω, υπερένταση έχω και δεν μπορώ τις σκηνές ζηλοτυπίας στις 3 ώρα το πρωί. Σκηνές ζηλοτυπίας εγώ! Ζηλότυπος εγώ! Α! Όχι, δεν είσαι ζηλότυπος, Σκανδιναβός είσαι, βγαλμένος κατευθείαν από τον Μπέργκμαν. Άντε, αγοράκι μου, άντε σπιτάκι σου, άντε για νανάκια. Νανάκια! Ενώ είμαι τον άλλο στο κρεβάτι μου! Με τη γυναίκα μου! Αποκλείεται! Ουίσκι έχεις! Α, πήγαινε αγόρι μου σπιτάκι σου να συλληφθεί, λέω, να χαρείς τον τάντανό σου! Αποκλείεται, πού θα μου κόλλησε εμένα τώρα, έτσι! Εμένα όμως μου κολλάει, κοινωμόνος! Θα σε πω, αγριεύομαι να πάω τέτοια ώρα στο σπίτι μου, μήπως πρέπει όλοι να κοιμηθώ εδώ! Και τελικά κοιμήθηκε
εκεί. Όλη νύχτα, αγκαλιά και το ροχαλιτό σύννεφο. Πού θα πάει αυτό το βιολί, κυρία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ μου το λες. Πού θα πάει αυτό το βιολί, γιατί θα πρέπει δηλαδή κάθε φορά που ξαποστέλνεις κάποιο κομμενό σου να το κοιμίζω εγώ στο σπίτι μου. Σου έχω καμία υποχρεώσει, κυρία μου, και δεν το ξέρω. Μου το εξηγείς αυτό. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μου το εξηγείς αυτό. Έλα, βρε το, υπομονή. Πόσο υπομονή πια να κάνω, μου εξαντλήθηκε. Άσε δηλαδή που έχουν αρχίσει τα σχόλια στην πολυκατοικία. Η πουτάνα του 7ου έχω καταντήσει. Θα με διώξουνε, μωρή σαν τη Χέλμη. Θα μαζέψουν υπογραφές και θα με διώξουνε. Έλα, βρε τόλι, θα περάσει. Τώρα είναι δύσκολες μέρες. Εσύ να έχεις δύσκολες μέρες, το καταλαβαίνω. Εγώ πάλι γιατί να έχω, που δεν τις γλιτώνω δηλαδή έτσι όπως το πας. Με εγκαστρώσανε, μωρή τρελή. Το καταλαβαίνεις. Με εγκαστρώσανε. Κρίμα. Κι εγώ που νόμιζα ότι ήσουν το μοναδικό μου στήριγμα. Ας μην τα νιέζεις, μωρή, σε μένα και δεν περνάνε. Άλλη δουλειά δηλαδή δεν έχουμε, να γιατροπορεύουμε κάθε βράδυ τα 40 παλικάρια. Έχουμε και εμείς ζωή να ζήσουμε, λέμε τώρα. Έλα, βρε τόλ, θα ηρεμήσει, το υπόσχομαι. Επειδή ο Λάμπης είναι ικανός να ξανακάνει κανένα ντου, συνεννοήθηκα με την κυρία Ντένι να πάμε σπίτι της. Και είναι καλό τώρα αυτό, δηλαδή να μείνω ήσυχος τώρα εγώ. Ναι, παιδί μου, λύσα κακιά. Της είπα ότι τσακώθηκα με το Λάμπη και ότι ήθελα να έρθω εδώ να κρυφτώ για να μην με βρει. Και πού είναι τώρα η Ντένι? Για 22η φορά. Πήγε με τη φίλη της την Νέτα στο Λουτράκι. Α, την Νέτα! Και σταμάτα να πηγαίνω έρχεσαι, διότι μου έχεις πάρει το κεφάλι. Εδώ δεν έχει μια καταπαχτή. Και θα πάνε στο καζίνο και θα γυρίσουν αργά το βράδυ. Α, εντάξει, κανείς. Καλά, δεν εμπιστεύεσαι τη μάνα σου. Για ξανακάνε μου την ερώτηση. Α, πήρε μαζί της και τη Μαρούσκα. Α, τη Μαρούσκα. Για αγούρι μου είπε, αλλά αυτό δεν το κατάλαβα. Μου είπε, λέει, ότι το είδε στην Βλαχοπούλου που το έκανε στην Οταρά. Και τι ώρα είπα ότι θα έρθουν? Για 22η φορά. Στη μία. Λοιπόν, πες μία. Δεν θα παίξει και λίγο blackjack, θα παίξει. Δεν θα χάσει. Θα χάσει. Κάτι να παίξει να τα ξαναπάρει πίσω θα πάει 2. Κάτι να τσακωθεί με τους γκρουπιέριδες θα πάει 2 και 4. Ώσπου να πάει να πάρει πίσω τη Μαρούσκα που θα την έχει βέβαια αφήσει ενέχειρο, θα πάει 3 παρά 25. Άρα θα σταματήσει τα γκούντι στον ρυθμό. Ποια γκούντι, βρε Νινέτα? Στην Τζακάλωφ είμαι. Ναι, 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 ναι. Αντωνάρα! Αντωνάρα! Πού σε ρε Ντένου, σε χάσαμε από τα γήπεδα. Πού να έρθω, ρε Αντουάν, έτσι που τα έκανε ο Δανιήλ. Ας βλέπει τα χάλια της ομάδας μόνος του. Εμείς φέτος ας κρυβόμαστε. Που κάναμε τους γάβρους ανθρώπους. Γεια σου, ρε Ντένι. Γεια σου, ρε Αντουάν. Ναι, ναι, Νινέτα μου, Αντουάν. Ναι, τι σου έλεγα? Ναι, Νινέτα μου, άστεγη, άστεγη. Σαν την Άννη κατάντησα. Μιούζικαλ θα γίνω σε λίγο, να μου το θυμηθείς. Αλλά χαλάλι τους. Ξέρω εγώ πόσο να τους αφήσω. Μέχρι τις 3, σαν πως θυμάμαι κιόλας πόσο κρατάνε αυτά τα πράγματα. Κάκα το στενικάκι, μαντάμ, δεν το θέλω για φαΐ, για τη δόση μου το θέλω. Βρε κανάλια. Κυραντίνη! Ρε άστα Κυραντίνη, μη σου κόψω τον κόλο. Βρε πότε βγήκες, ισόβια δεν ήσουνα? Την πεθήμερη. Έλα τη χεράκια. Άρα, ρε μάλι, έλα λάμπρε. Φορτωμένη, φορτωμένη. Τι είναι αυτό? Μην το κοιτάς, δεν είναι μουσαντά. Κυραντίνη μου, 1000 ευχαριστώ. Και ό,τι χρειαστείς εδώ είμαι. Τι να χρειαστώ, βρε, δεν μου λες. Ναι. Έχεις λούκια στη γυναικεία πτέρυγα. Έλα εσύ μέσα και ό,τι θέλεις για πάρτι σου. Ντενάρα μου. Γεια σου, αγόρι μου. Ναι, ναι, Νινέτα μου, τι να κάνω. Αχρίαστος να είναι, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά. Νινέτα, δεν μπορείς να φανταστείς με ποια τρακάρω σε μισό λεπτό. Με την Ξηνή. Περίμενε να δεις τι θα της κάνω. Γεια σου, Μίνα Χρυσό μου, τι κάνεις? Κουράγιο, κυρία Μαρκοράφ. Όταν σας βλέπω, κουράγιο. Κρίμα, Χρυσό μου, γιατί νιώθω μια δυσφορία και θα ήθελα να μου συμπαρασταθείς. Δυσφορία? Ναι, τώρα δεν μίλαγα με τη Μαρίνα, ξέρεις, του Κωνσταντίνου. Ναι, να ξέρω. Τι κάνει, έχουμε χαθεί τώρα τελευταία. Τι να κάνει, τώρα που χώρισε με το μνηστήρα της. Λαμπίθαρο τον έλεγανε. Χώρισε? Ναι, ίσως προέκυψε κάτι καινούριο στη ζωή της. Τι να πω. Άντε, γεια σου, Χρυσό μου. Γεια σας. Καλά, της την έριξα την αυτοσχέδια κι ας την να ψάχνει για την προκήρυξη. Δύο απ' όλα. Ντένις. Σιλβάνα, Χρυσό μου. Πώς από εδώ? Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα? Καλά που σε είδα, Χρυσό μου, και το χάνια, γιατί προχτές δεν μου είπες τι έγινε με τον αδερφό σου. Πέτυχε η εγχείρηση. Καλή, μισό λεπτό να σου πει μια καλησπέρα. Λουίζα, έλα εδώ. Ντένις! Αγάπη μου! Κόκκινες νύχτες τα χείλη σου στάζουν, δυο μαγεμένες φωτιές που μ' αρπάζουν. Κόκκινες νύχτες τα χείλη σου απόψε μου τάζουν.
απόψε μου τάζουν. Κόκκινες νύχτες τα χείλη σου στάζουν. Δυο μαγεμένες φωτιές που μ' αρπάζουν. Πού πας, παιδάκι μου, γυρνά πίσω στη δουλειά σου? Ότι είναι δουλειά τώρα αυτό. Άσε μας ρε τόλι μετά τσιφτετέλια πρωινιάτικο. Τσιφτετέλια πρωινιάτικο, εσύ μέχρι πρότινος τρελαινόσουνα για τα τσιφτετέλια πρωινιάτικο. Τα πρότινος ξεχάστε. Τα καμιά καλή δεν έχουν να μας στείλουνε. Ναι, με πήρε η μουσχουρή, μου ζήτησε συγγνώμη, δεν μπόρεσε, αλλά δεν ήθελε λέει, να πλακωθεί με τον Καρέρα που είχε βάλει του σχεδεμένου για να έρθει. Κοίτα αύριο να μου φέρουν καμιά ποιότητα. Ναι, θα πάρω την μπάλτσα. Άιτε τώρα. Άιτε τώρα, παιδάκι μου. Τι έγινε, σου πει τίποτα? Άσε μας και σε γλάμπη, τι να μου, δεν προλάβαμε ακόμα. Καλά. Μόλις τελειώσετε, κοίτα να την ψήσετε να ξαναβρούμε. Και από μένα ό,τι θες. Αυτοκίνητο θες, αν το έχεις. Μηχανή, μετρητά. Κανένα παιδί από το συνεργείο θα το έχεις. Τι λες, ρε λάμπη. Η φιλία δεν εξαργυρώνεται. Τι είναι το ψηλό στην αποθήκη, πώς τον είπαμε? Αντώνη. Καλημέρα, Χρυσά μου. Καλημέρα, Γκρέντε, τι κάνουμε? Εσύ, Χρυσό μου, γιατί είσαι έτσι πεσμένο? Σύθυρη καρδιά. Αν με βοηθούσε λίγο. Με τη Μαρίνα μου, δεν τα ξέρετε? Που έχει μπλέξει με κάποιον αλήτη, κάποιο λεμέ. Όχι και λεμέ. Λεμές, μαντάμ. Λεμές. Αλλά πού θα μου πάει, θα του τα σπάσω τα παιδιά αυτού του καριόλι. Τι για πέστε μου κι εσείς, πώς θα ήταν καλύτερα να του φάω τάντερα, να του βγάλω τα δόντια να τα κάνω κομπολόι, να του τα κόψω και να τον αμολύσω στη συγκρούτα να τον αναλάβουν οι κοπέλες? Εσείς τι λέτε? Φαντάζομαι τη συζήτηση την αποκλείει. Φυσικά, γι' αυτό κράτα. Αγιά, κάνε μου τη χάρη. Δεν φτάνει που σου κρατάω τα μπόσικα, θα σου κρατάω και το καθρεφτάκι τώρα. Αφού ξέρει, μωρό, δεν θέλω να με δουν, έρχομαι μόνη μου. Τι θα βάζει τώρα ο κόσμο με το νου του? Μωρή, το κακό με εσένα δεν είναι που τα λες. Είναι που τα πιστεύει κιόλα. Τελείωσε, είναι τελευταία φορά που έρχομαι. Εάν δεν μου πει τι θα γίνει με το δοκιμαστικό, θα του δώσω πασαπόρτι. Και θα βρει καινούριο μόρτι. Άλλο αυτό. Καλημέρα σα, κύριε Μαρκορά. Άδα! Τι κάνεις εδώ? Μη χειρότερα. Καλή είναι και η Διάννα εδώ, δεν τη βλέπετε? Μου σηκώνεις εμένα τη φωνή. Πάντως αυτό το κόλλημα που έχετε μαζί μου πρέπει να το κοιτάξετε. Ένας φίλος μας από τη ΒΕΑΚ ήρθε να κάνει δοκιμαστικό και ήρθαμε να το μαζέψουμε. Γιατί θα κάνει σύριαλ. Το φαντάζεστε? Σύριαλ! Κρίμ, κρίμ. Εσείς? Εμείς. Καλά κι εμείς. Όχι, λέω εσείς τι κάνετε εδώ? Εμείς τι κάνουμε εδώ? Εμείς. Εμείς ήρθαμε εδώ για την επιχορήγηση μέσω της τηλεόρασης. Για τα καλοκαιρινά τμήματα. Άντε, μακάρι, να σας βλέπουμε τουλάχιστον το καλοκαίρι. Γιατί το χειμώνα μαύρα μάτια κάναμε. Και τώρα, με συγχωρείτε, καλημέρα σας. Η επιχορήγηση που λέγαμε. Γεια σας και να σας βλέπουμε. Άμα! Κόκκινες νύχτες τα χείλη σου στάζουν. Δυο μαγεμένες φωτιές που μ' αρπάζουν. Κόκκινες νύχτες τα χείλη σου απόψε μου τάζουν. Μήπως να το βλέπεις λίγο πιο ρασιοναλιστικά το πράγμα? Δεν ξέρω πώς λέτε να το βλέπω, αλλά εγώ αυτού θα τα σπάσω τα παΐδια. Ωραία μανία με τα παΐδια. Δεν φταίει αυτός! Ήτανε μικρός! Δεν ήξερε τι έκανε. Μέρα! Τι κάνετε? Ψάχνει να βρει το αμόρα της Μαρίνας, να του σπάσει τα παΐδια. Για αρχή! Μια σε λατρεύω, μια σε μισώ. Κάτι παράξενο μαζί σου με δένει. Κάτι μου παίρνει το μυαλό. Και εκεί που λέω να πετάξω μακριά σου να αγαπώ, γυρίζω πάλι στην αγκαλιά σου για να στο ξαναπώ. Ναι. Surprise! Τι θέλεις εδώ, παιδί μου? Μη φοβάσαι, Νίκη μου. Σου είπα. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Έχω έρθει με μια φίλη μου. Και πού είναι τώρα η φίλη σου? Έξω φυλαϊτσίες μέχρι να τελειώσουμε. Όχι, 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 αποκλείεται τώρα να τελειώσουμε. Όχι, πρέπει να φύγεις. Όχι, πριν μου πεις τι θα γίνει με εμάς ή με το δοκιμαστικό. Κάτσε εδώ, κακομοίρα μου, και μην το κουμπίσεις, Σνούπι. Δεν ξέρουμε ποιος άλλος θα ριβάρει σήμερα. Ποιος άλλος να έρθει, μωρέ? Α, η Μίνα. Κλείστε το στόμα σου, αγάπη μου, εγώ είμαι. Και έγινε, βρε παιδιά, συνάντηση παλαιών συμμαθητών. Τι είναι αυτά που λες, Νέα, σε παρακαλώ πολύ. Κωνσταντίνε, τι κάνεις εδώ? Εγώ ήρθα για την Τέννη. Εγώ ήρθα για τον Κωνσταντίνο. Εγώ ήρθα για τη Μαρίνα. Εσύ, Μίνα μου, τι θες εδώ? Κι εγώ για τη Μαρίνα ήρθα. Έμαθα ότι δεν είναι καλά που χώρισε με τον κύριο Λάμπη και ήρθα για να τη σταθώ. Έτσι εύκολα το ξέπερνα στο Λάμπη. Με χωρίσατε. Κρίμα, κρίμα. Ναι, μωρέ, την έστειλε εκεί πέρα, πάει στο διάολο γάμο τη μάνα του, γιατί πολύ μου είχε ζαλίσει τον έρωτα. Αλλά όλο και με γυροφέρνει, όλο παίρνω από το πλατό Λάμπη, όλο παίρνω από το πλατό Λάμπη, ξέρεις. Ώστε έτσι, σας γυροφέρνει, να πούμε. Κρίμα, κρίμα. Όπα, τι έγινε, παιδιά, συνάντηση παλιών μαθητών? Μα τι λόγια είναι αυτά, Χρύσο μου, εγώ ήρθα για τον Κωνσταντίνο. Και εγώ ήρθα για την Τέννη. Εγώ ήρθα για τη Μαρίνα. Μαρίνα. Ναι, μόνο που η Μαρίνα, ξέρετε, δεν μπορεί να δεχτεί κανένα για κανένα μισάωρο, οπότε. Μάλιστα, καλά, τότε εγώ πάω να πιω ένα καφέ μέχρι τον μπαρ και θα ξαναγυρίσω. Κύριε Μαρκορά. Ναι. Δεν πάτε που σας στέλνει ο κύριος Κασιμάτης? Εμένα ο κύριος Κασιμάτης? Τι να με κάνει εμένα? Κύριος Κασιμάτης μέσα.
Α, για την επιχορήγηση ήταν. Ναι, γι' αυτό ήταν. Πάω. Στο καλό. Να σε αφήσουμε κι εμείς, χρυσό μου, γιατί έχω μια κουβέντα με τον κύριο Λάμπη που έχει ένα πρόβλημα και θέλει τη βοήθειά μου. Ποιο πρόβλημα? Για τα παϊδάκια που λέγαμε, να περάσουμε όμως πρώτα από το γραφείο του κυρίου Κασιμάτη, να του πω μια καλημέρα. Μια καλημέρα! Μόνο σε ποιον τα πουλάς τώρα αυτά, σε ποιον τα πουλάς τώρα αυτά! Ακούσε και ήθελα να της πει μια καλημέρα! Μπορείς να ηρεμήσεις, σε παρακαλώ! Γιατί δεν το ομολογείς, γιατί δεν το ομολογείς! Πες, τον βλέπω κρυφά τα πρωινά, δεν ξέρω κι εγώ τι μου γίνεται. Τα έχεις παίξει τελείως, μου φαίνεται. Να μου πεις, κυρία μου, σας θέλω και τους δύο. Και όχι να μου το χειροφέρει συνέχεια και όλο παίρνω από το πλάι το λάμπι και παίρνω από το πλάι το λάμπι, λες και. Αλλά καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα! Καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα, σκατά! Κωνσταντίνε, τι λόγια είναι αυτά που λες στο κορίτσι? Μα βρε Μίνα. 15 φορές τις έχω δείξει την παρήχηση του Θεού για εκείνες τις ασκήσεις ορθοφωνίες που λέγαμε. Και. Ελάτε να σπίσει, πάμε πάλι από την αρχή! Πάμε πάλι από την αρχή! Αν δεν θα έρθω, δεν θα φθαρθεί, δεν θα θλασθεί το πάθος που ορθώθη ευθύς. Ως ο θερμός θεσμός που εθράψτη χθες, μα αφού άθλια νιώθω, ως θυμηθώ του θείου κλαφθμού σου βάθος, θα έρθω μανθούς και θα εφρανθείς θούθμωση, θες δε θες. Πάλι πάει, πάλι μαζί με τον ρυθμό. Πάμε. Αν δεν θα έρθω, δεν θα φθαρθεί, δεν θα θλαστεί το πάθος που ορθώθη ευθύς, ως ο θερμός θεσμός που εθράψτη χθες. Μα αφού άθλια νιώθω, ως θυμηθώ του θείου κλαφμού σου βάθος, θα έρθω μαθούς και θα εφρανθείς θούθμωση, θες δε θες. Ναι, δε θες. Μόλις ξυπνήσω το πρωί. Καλημέρα, Χρυσό. Ω, γεια σας, κυρία Ντένι, γεια σας, κυρία Ντένι. Έλα, Χρυσό, μη φωνάζεις, σε ακούω. Εσείς μ' ακούτε, κάποιοι άλλοι δεν ξέρω αν μ' ακούνε, κυρία Ντένι, κυρία Ντένι. Κανείς εδώ εσύ, Χρυσό μου. Εγώ το δάσκαλο περιμένω που έμαθα ότι είναι εδώ. Και μου είπε να τον συναντήσω όξω από εδώ, μου είπε. Αλλά δεν φάνηκε ακόμα, κυρία Ντένι. Κυρία Ντένι! Κυρία Ντένι! Κυρία Ντένι! Όλεγα εγώ ότι θα με κάτσεις, το έλεγα. Το ξαναπούμε, λίγη μου. Είσαι Χρυσέ μου. Τι κάνεις? Τι να κάνω, Ντένι μου, τι να κάνω. Άναψε και κόρωσε και γι' αυτό βγήκε λίγο στο παράθυρο να πάρω αέρα. Καλέ, εσύ είσαι σαν να έχεις βγει από την εντατική. Δεν πέφτεις και πάρα πολύ μακριά. Και τώρα πώς νιώθεις? Άθλια, Ντένι μου. Άθλια, άθλια. Μα αφού άθλια νιώθω, ως θυμηθώ του θείου κλαφθμού σου βάθος, θα έρθω μανθούς και θα εφρανθείς θούθμωση, θες δε θες. Θες δε θες. Χάλια δεσποινής μου και πάλι χάλια, χαίρετε. Τι μου συγχύζεσαι. Λοιπόν, δεν μου είπες. Θα βγούμε το βράδυ να τα πούμε που χαθήκαμε. Θα βγούμε. Αν ζω μέχρι το βράδυ, θα βγούμε. Θα τη σκοτώσω. Μέχρι το βράδυ θα τη σκοτώσω. Μα να φερθεί έτσι σε μένα, το λάμπι! Τι τα θες, τι τα γυρεύεις, αγόρι μου. Η γυναίκα, γυναίκα είναι. Τη σκατιά τη θα την κάνει. Μα σε μένα, μαντάμ Ντένι μου. Σε μένα, που ήμουν κυρία να μένω. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί. Έτσι είμαστε εμείς οι γυναίκες, αγόρι μου. Σε αυτούς που τιμάνε το στεφάνι τους τα κάνουμε όλα. Αχ, πάει, χάλασε. Χάλασε η κοινωνία, μαντάμ Ντένι μου. Χάλασε. Εσάς τα αγόρια σκέφτομαι που είσαστε άθωα. Τι να πεις. Τι να πεις. Τι θα πεις. Τι να πεις. Όχι, λέω, θα πεις κάτι. Ναι, το αίμα αυτού του μαλάκα. Καλά, δεν το κρατούσαμε στο γενικό και το αφηρημένο. Πεςτε μου, μαντάμ Ντένι μου, πεςτε μου, έχετε καμιά ιδέα ποιος μπορεί να είναι? Ο γιος μου πάντως αποκλείεται. Αυτό ας το υπογράφω. Ο γιος σας. Συγγνώμη που είναι και γιος σας δηλαδή, αλλά σιγά με το μαρινάκι γυρίζει να κοιτάξει αυτό το ξενέρωτο. Να το τραβάει και σε ένα οργανισμό σου. Τι είπατε? Όχι, λέω, τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα ενός τύπου που μπαινόβγαινε τελευταία στο καμαρίνι της Μαρίνας. Νομίζω μπορώ να τον εντοπίσω. Βρέστε τον, μαντάμ Ντένι μου, βρέστε τον και από μένα ό,τι θέτε. Έτσι για πάρτι σας μια βέσπα δώρο. Θα στον βρω, αγόρι μου, όχι για τη βέσπα. Θα στον βρω και θα σε ειδοποιήσω. Για να μπορείς και εσύ να μπαίνεις στο καφενείο με το κεφάλι ψηλά. Βέβαια. Και όχι μόνο με τα κέρατα ψηλά. Πάντως, αν είναι κανένα κεράτομα του Λάμπη, σε συμβουλεύω εγώ σε μεγαλύτερη. Μη δίνεις σημασία. Όχι, δεν. Λίγα νομίζεις ότι έχω φάει εγώ από τον κύριο καθηγητή σου. Α, και ο κύριος καθηγητής, ε. Από τους πρώτους διδάξαντες. Το λυρί ανεξέλεγκτο. 3 χρόνια που είμαστε μαζί, να σου πω και με 15. 15. Που έχω πάρει μυρουδιά. Για λέει. Παιδί μου, όλοι τους τσιλιμπουρδίζουν. Λένε εκεί πέρα καμιά μαλακία για να τις παραμυθιάσουν. Επιβεβαιώνονται και για λίγο, αλλά πάντα ξαναγυρίζουν. Ξαναγυρίζουν, ε. Εγώ, τον Κωνσταντίνο.
Κάθε τόσο όλο και κάποια πιτσιρίκα θα του γυαλίσει από τη σχολή. Α, στη σχολή τη βρίσκει. Ναι, μωρέ. Κανέναν εγκέφαλο τσουλάκι να κάνει τη δουλειά του. Και γιατί απαραίτητα πρέπει να είναι αναγκέφαλο και τσουλάκι. Γιατί, Μαρίνα μου, οι άντρες κατά κανόνα την κόμενα τη θέλουν χειρότερη από τη γυναίκα του. Για να μην υπονομεύσουν τη μόνιμη σχέση του. Κατάλαβε. Για λέει, για λέει. Για καταλάβει τον τελευταίο καιρό. Έχω την υποψία ότι τραβιέται με κάποιο τσουλάκι. Άντε καλέ, αφού είστε συνεχώς μαζί. Μωρέ έχει αυτό τον τρόπο του. Αλλά κι εγώ δεν ανησυχώ. Θα παίξει, θα κάνει το κέφι του και ξανά προς τη μήνα τραβά. Καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα. Σκατά! Τι σου έλεγε η Φλόρα? Τίποτα, τίποτα. Άσε με εμένα τώρα, άσε με. Παραλογίζομαι εγώ τώρα. Αλλά να ξέρεις, αυτό που είπες ήταν ακόμη πιο παρανοϊκό. Πες μας ότι τρελαθήκαμε κιόλας, αλλά εμείς έχουμε ντοκουμέντα, κύριε, με 15! 15! Ναι, που έχουμε πάρει μυρωδιά. Και το Λυρία είναι εξέλεγκτο. Βρε, τι κάθεσαι και πιστεύεις τώρα τη μοίρα? Και βέβαια την πιστεύω και την επαθούσα, λέγω. Δεν είμαι μην ένα μαλάκας να με έχεις μόνο για και μετά να με πετάξεις. Α, για στάσου μην τα πάρω τώρα, για στάσου μην τα πάρω τώρα. Δεν θα πεις ότι εμάς τους δυο μας ενώνει μόνο το κρεβάτι? Εντάξει, αλλά... Α, τελειώσω! Νομίζεις ότι σε παταλάω τόσες ώρες στα θέατρα, στις πρόβες, στις γκαλερί, στα διαβάσματα. Σ' αφήνω να επιβαίνεις τη ζωή μου, μέχρι και στην εμφάνισή μου. Έχω παρατήσει τη σχολή. Τα πάντα για να ασχολούμαι μόνο με σένα. Και αυτό λες να το κάνω μόνο και μόνο για να αναβαθμίσω το κρεβάτι μου. Άσε που το κρεβάτι μου δηλαδή έχει να με δει πάνω από μήνα. Πάνω από μήνα, ε! Ναι, παιδί μου, σου λέω. Νέκρα. Άνθρωπος δεν πατάει πια σε αυτό το σπίτι. Ούτε εκλογικό κέντρο του Μπέι να είμαστε. Γιατί, μωρή, τι γίναν όλοι τους? Ξέρω εγώ, μωρή, εξαφανιστήκανε. Αλλά έτσι είμαστε εμείς εδώ. Ή που θα γίνεται λαϊκό προσκύνημα, ή που δεν θα πατάει ψυχή. Ούτε ο δικό σου δεν πατάει, ε! Εκείνο ούτε πια τα βράδια. Σαν φάντασμα έρχεται, σαν φάντασμα φεύγει. Από τα ουίσκια τον καταλαβαίνω. Και ύστερα μπουχό. Τι σκαταγείται, ρε Μαριάδη, μου λε. Πού να ξέρω κι εγώ, μόλι εσύ, τι. Τα νύχια μου να μυρίσω. Τίποτα άλλο δηλαδή. Εκείνο που με διαολίζει ότι δεν έχουμε πιο να τσακώνομαι. Να μου λε να πετάγομαι εγώ, να τσακωνόμαστε έτσι στα ψεύτικα, να εκτονώνει. Μόνο ο τίτλο μου έχει μείνει. Αλλά και αυτό το κτίνο δεν βλέπει πια κόσμο και έχει μελαγχολήσει. Τι σκατακάνει, μωρή Μαριάνθη, μου λες? Ο Τίτος. Ποιος Τίτος, μωρή Ζαΐρα? Το αφεντικό του. Και τότε ο σοφός γέρος τον κοίταξε στα μάτια και του είπε: όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όλες οι δυνάμεις του σύμπαντος συνωμοτούν για να σε βοηθήσουν να το αποκτήσεις. Τι ωραίο που είναι αυτό. Σ' άρεσε? Πολύ, ήθελα να το διαβάσω ολόκληρο. Να το κάνεις, καλό θα σου κάνει. Και μαζί με αυτό να κάνεις και κάτι άλλο. Τι καλέ? Γι' αυτό το ξανθό χάρη λέω. Α, γεια σε παρακαλώ, δεν θα τα βάλουμε τώρα και με την κρυστάλ κολόρ. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι η ξανθιά σου, η μπουκλίτσα, σε χαρακτηρίζει. Όλη αυτή η παρακμιακή υποκουλτούρα της ξανθιάς σου κόμης. Πιο σιγά, καλά αγριεύτηκα. Δεν θα σε αφήσει να δείξει ότι είσαι σοβαρή. Που και να είσαι δηλαδή, δεν θα σε πιστέψουν. Για να καταλάβω τώρα, από τις τρίχες μου φαίνεται η σοβαρότητά μου. Και από εκεί. Α, εγώ θέλω να είμαι σοβαρή, αλλού χαίστηκα τι νομίζουν οι άλλοι για μένα. Τουλάχιστον κάνω για μένα. No way. Εγώ δηλαδή πώς ξυρίστηκα? Άλλο αυτό. Εγώ σε ξύρισα για να είσαι πιο όμορφος. Και εγώ θα σε βάψω για να είσαι πιο σοβαρή. Αποκλείεται!
Πρόσωπο, πώς σας φαίνομαι λαχρινή? Κοιτάξτε χάλι. Όχι, κοιτάξτε χάλι. Όχι και χάλι, χρυσέ μου, εγώ την βρίσκω πολύ φινετσάτη. Ήθελα να ξέρω ποιος κρετίνος την έπεισε για αυτήν την αηδία. Νικηφόρε, πρόσεξε τα λόγια σου. Δεν μπορώ να ονοματίσω τον κρετίνο, αλλά πρόσεξε τα λόγια σου. Εδώ που τα λέμε, κύριε Νικηφόρε, είστε κομματάκι υπερβολικούλης και εσύ, εντάξει, μια αλλαγή κάθε τόσο δεν κάνει κακό, να μην βαριέται και ο κόσμος. Να ήταν μόνο μία. Εδώ πήξαμε στις αλλαγές. Σε λίγο αυτοί που θα μας βλέπουν θα νομίζουν ότι το ζάπικ πλέον γίνεται από μόνο του. Νικηφόρε, σιλάνς, πολλά είπες. Το κορίτσι είναι μία κούκλα. Εξάλλου έχει παραγίνει αυτό το ξανθό. Τι είναι αυτά που λες, Βεντένη, κι εσύ? Είναι δυνατόν γίνεται πρωινάδικο χωρίς ξανθιά? Αυτό είναι πλέον νόμος του κοινού. Και είδες τι παθαίνει όποιος δεν σέβεται τον νόμο του κοινού. Απόστολε, ναι. Λες να τα έβαφα κι εγώ. Τι χρώμα? Τι άλλο θα μου ξημερώσει, Θεέ μου, με αυτό το κορίτσι? Εγώ θα το τολμούσα. Καλά, δεν έχετε να πείτε τίποτα? Πώς δεν έχουμε? Έχουμε να πούμε πως αν κυκλοφορούσες γυμνός, λιγότερο ρεζίλι θα γινώσουν. Και πού να δείτε τι έχω φέρει εδώ πέρα! Πού να δείτε τι έχω φέρει εδώ πέρα! Μάλλον δεν τ' άκουσα. Δεν φωνάζει το καλό γούστο? Δεν φωνάζει το καλό γούστο? Πώς φωνάζει, ουριακτά τρόμου βγάζει, μην το συζητάς. Κοιτάξτε αυτό το πουλόβερ.
Φούτερ το λένε. Κοιτάξτε χρώματα, κοιτάξτε χρώματα. Τι έπαθε μόλι φλόρα το παιδί. Σκάσε θα δω. Τι όμορφο, τι όμορφο. Με δεν μπορώ να το περιγράψω ούτε με χίλιες λέξεις. Εγώ πάλι μπορώ με μία, αδερφίστικο. Φλωράν. Όπα, άρχισαμε και τα φλωράν. Λυπάμαι που θα στο πω κατάμουτρα, αλλά δεν έχεις γούστο. Δεν έχεις γούστο. Και έχεις εσύ, ευρέ. Με ποιον πήγες για ψώνια, ρε ψώνιο, με το Λάκη Καμπαλά. Όχι, μόνος μου, εντελώς μόνος μου. Και επειδή όπως προείπα, εσύ δεν έχεις γούστο, θα ρωτήσουμε τον Τίτο. Τίτο, ωραίος δεν είναι ο παπάς. Βλέπεις, δεν γάβγεσαι, άρα συμφωνεί. Τι συμφωνεί, ρε χαμένε, αφού τα σκυλιά έχουν αχρωματοψία. Και μάζεψε γρήγορα αυτές τις αηδίες, μη σε πάρει χαμπάρι Μαλβίνα και αρχίσει τα έξω πούστη από την παράντα. Α, γεια σε παρακαλώ, για πρόσεξε πώς μιλάς. Εγώ να προσέχω πώς μιλάω, εσύ να προσέξεις που πατάς. Πού πατάω δηλαδή. Σε κινούμενη άμμο πατάς, κορίτσι μου, και πρόσεχε. Αυτό σου λέω μόνο, κάνε και λίγο κράτη. Γιατί δηλαδή, επειδή θέλω να έχω άποψη για τους τραγουδιστές που μου φαίνεται στην εκπομπή μου, επειδή δεν θέλω δευτεράντζες. Ναι, όταν μου κουνιώσουν να πάνω στους καναπέδες με τα ψωλέως εξεχάσαμε, δεν ήταν δευτεράντζες. Α, μη με μπερδεύεις τώρα εμένα. Εγώ ξέρω αυτό που μου είπε ο Κωνσταντίνος. Η γνώση σου δίνει το δικαίωμα της επιλογής. Πάρτα με σου κάνω τίποτα γυρότερο. Σε εκτήρω το όλοι, σε εκτήρω, αλλά ένιξου. Όλα θα αλλάξουν εδώ μέσα. Θα σου το κάνω εγώ εδώ μέσα τη μεγάλη του γέννου σχολή. Και τι θα γίνει, κορίτσι μου, με το πρόγραμμα. 13 ονόματα σου φέρα στη λίστα και μου του απέρριψε όλου. Δεν ξέρω, φέρτε μου άλλου, φέρτε μου σοβαρού. Φέρτε μου το Βιβάλτι, βραδελφέ. Ναι, Πέτρο μου, ναι, Βιβάλτι. Εδώ και 2 εβδομάδες μόνο αυτό ακούει. Άλλο άνθρωπο, παιδάκι μου. Πάει η Μαρίνα που ήξερε, πάει. Εντάξει, δεν έχουν περάσει μέσα τη, αλλά προσπαθεί. Πάντω πάει ο καιρό που είχαμε πάει, θυμάμαι, σε μια παράσταση. Και στο διάλειμμα σηκώθηκε να φύγει γιατί είχε διαβάσει στο πρόγραμμα. Δεύτερη πράξη, 1 μήνα μετά. Ναι, εσείς τι κάνετε εκεί πέρα. Καλά. Έλα, ρε. Κοίτα, κοίτα, χάλι ο G.I. Joe. Πάει, Μαρία, το χάσαμε το παιδί. Το σώσαμε, Νινέτα, το παιδί, το σώσαμε. Ναι, όχι εμείς, η Μαρίνα τον έσωσε. Ούτε 2 μήνες δεν έχουν περάσει και σου λέω, τον έχει κάνει άλλο άνθρωπο. Καλά να τον δεις τον Κωνσταντίνο, ντυμένο σαν το Λεωνάρντο Ντικάπριο, στο πιο ανδρικό βέβαια. Ναι, περνάει την εφηβεία του πια. Πια δεύτερη, βρε Νινέτα, αυτός δεν έχει περάσει ούτε την πρώτη. Αλλά και η Μαρίνα, μην νομίζεις, έχει σοβαρέψει. Το θέμα είναι ότι πάμε στο Μέγαρο και δεν κοιμάται. Λίγο το έχεις. Ναι. Εγώ, πού να βρίσκομαι, βρε Νινέτα, στα αναχώματα της Σκουφά. Εσωτερικός μετανάστης. Τουλάχιστον οι άλλοι γονείς στη δεκαετία του 50 ξεσπιτωνόντουσαν για να ταΐσουν τα παιδιά τους. Κι όχι για να... Άσε με σε παρακαλώ με τον αχόρταγο. Ναι, ναι, Νινέτα μου, δεν πειράζει. Να'ναι καλά. Να'ναι καλά. Πότε πρόλαβες? Άστα μου, ξύπνα. Ξύπνος είμαι. Ξύπνιος, εσύ κοιμάσαι πάνω σου. Σας παρακαλώ. Σ' αγαπάω. Εσύ. Τι. Λέω, εσύ με αγαπάς. Ναι. Πες το μου. Για έλα. Λοιπόν, πες το μου. Έλα εδώ. Α, δεν έρχομαι πουθενά. Πρώτα θα το ακούσω. Να δω τα χείλη σου. Σα. Σα. Έλα. Σα. Σα. Σε θέλω. Εντάξει. Έλα εδώ. Δεν ήταν αυτό που ήθελα να ακούσω. Στόπα, σε θέλω. Γιατί δεν μ' αρέσει αυτή η απάντηση. Έλα τώρα, αγάπες και λουλούδια και αηδίες. Οι λέξεις αδερφούλα μερικές φορές δεν σημαίνουν τίποτα. Μερικές φορές. Τι γίνεται τώρα, καλά δεν περνάμε, χρειαζόμαστε και υπότιτλους. Α, δηλαδή το σ' αγαπάω για σένα είναι υπότιτλος, μάλιστα. Μάλιστα. Να φτιαχτούμε τώρα δηλαδή. Μόνο πες μου πού το πας, προς το κωμικό του, προς το μελό του, να ξέρω κι εγώ να προσαρμοστώ, κατάλαβες. Κατάλαβα. Σαπουνόπερα. Γιατί είναι εύκολο για μένα. Ποιο? Το σ' αγαπάω. Γιατί για σένα όλα είναι εύκολα. Αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Κοίτα, μπορεί να έχω πολύ στόκο ακόμα στο κεφάλι μου, αλλά όταν με βρίζουνε το νιώθω. Ποιος σέβεσαι τώρα. Μη μου σπάς πάλι τα νεύρα. Πάλι. Μου σπάς πάλι. Μάλιστα. Δεν ήθελα να πω αυτό. Σας τα σπάμε συχνά, κύριε καθηγητά. Μήπως θα πηγαίνουμε. Και όλα αυτά επειδή σου ζήτησα να μου πεις ότι με αγαπάς. Και εσύ άρχισε τα σέτα με και τα και. Μην το χοντρίνουμε τώρα, έτσι. Δεν είμαστε ίδιοι. Δηλαδή, εγώ τι είμαι. Εσύ είσαι ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Που μόλις τώρα άρχισε να μπουσουλάει και νομίζει ότι η ζωή είναι ένα άρλεκιν. Α, ξέρεις και εσύ τα άρλεκιν. Mm-hmm. Δηλαδή, ίδιοι είμαστε. Εντάξει. Η Ροζμαρίνα, λοιπόν. Μια Ροζμαρίνα στη ζωή του κυρίου Ξερόλα. Μπορεί να μην τα ξέρω όλα, αλλά εμένα το μυαλό μου δεν βρίσκεται σε νηπιακή ηλικία. Και οτιδήποτε έχω να πω, το μετράω. Γιατί δεν τα έλεγα.
έλεγες αυτό νωρίτερα, αγόρι μου, αλλά βέβαια. Είχες δουλειά. Έτσι όπως μας είχε προειδοποιήσει η αγαπημένη σου κι εγώ, μαλάκας. Δεν την άκουγα! Παραφέρεσαι τώρα, παραφέρεσαι. Αλλά κυρία Αγγελοπούλου, ήξερε τι έλεγε. Ότι πηδάς δεν απαραίτητο να το αγαπάς, πόσο περισσότερο να το εκτιμάς. Κόφτο έτσι! Αλλά τα ανεγκέφαλα τσουλάκια όμως παραμυθιάζονται εύκολα. Σωστά! Σωστά τα λέει το τσουλάκι! Εντάξει, εντάξει, μαζί σου. Ότι πηδάς δεν είναι απαραίτητο και να το αγαπάς. Παλιό αυτό, αδερφούλα. Αλλά ξεκόλα. Δεν ισχύει αυτό για σένα. Εντάξει. Το σ' αγαπάω, το έρχεσαι. Το σε εκτιμάω, μπορείς να το πεις μόνο αυτό. Τι σχέση έχει μόνο τώρα η εκτίμηση με τον έρωτα? Α, δεν έχει, Μόνο το ακουβάχα έχει. Όταν μιλάς έτσι, δεν σου αξίζει η εκτίμηση. Το ευχαριστήθηκες τώρα. Αυτό δεν ήθελες να ακούσεις. Ναι, φοβόμουν ότι θα το άκουγα αυτό μια μέρα. Εντάξει, συγγνώμη. Δεν ήθελα να πω αυτό. Πες και μια φορά αυτό που θέλεις να πεις, μαλάκα. Συγγνώμη, είπα, κάτσε τώρα. Όχι, καλά τα είπες. Ήταν η πρώτη φορά που είπες την αλήθεια. Αλλά εγώ είμαι ηλίθια που νόμιζα ότι αν σε ξύριζα, αν έβαφα αυτά τα σκατά, αν σου βγάζα τα ράσα, αν σου έμαθαινα να χαμογελάς και διάβαζα δύο κολοβιβλία, θα πλησιάζαμε ο ένας τον άλλον. Καμάτα. Ότι εγώ θα πάψω να είμαι η χαζή ξανθιά που νομίζεις και ότι εσύ θα γίνεις άνθρωπος. Τι ηλίθια που είμαι. Κοίτα που φτάσαμε με τα υπερεντατικά του κυρίου προφέσορα. Μαρίνα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να γίνανε όλα πολύ βιαστικά, αλλά εμείς κάναμε τόσα πράγματα μαζί. Δεν είμαστε όπως όταν γνωριστήκαμε. Σίγουρα. Εγώ όταν γνωριστήκαμε ήμουν καθαρή. Πάρ' το πίσω αυτό, ακούς! Ακούς τι σου λέω! Πάρ' το πίσω! Πολλά θα πάρω πίσω αυτό ποτέ. Και άκουσε να σου πω, μην ξανατολμήσεις να βρεθείς μπροστά μου, γιατί θα... Τι θες να πεις? Τελειώσαμε. Αυτό θέλω να πω. Σε μισώ! Μ' ακούς! Τελειώσαμε. Καληνύχτα, γελίε.